φίλο, πονάει λίγο αυτό. Εγώ φταίω, δεν έπρεπε να σε αφήσω. Έλα, μα τι φταίει εσύ, εγώ φταίω που φαγώθηκα να φτιάξω την κεραία. Όχι, εγώ φταίω που έχω τηλεόραση. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Είδες που έλεγες για αμαρτίες, να τις πλήρωσα όλες μαζί. Σταμάτα. Εντάξει, εντάξει, πλάκα κάνω. Έλα, έλα. Έλα, Αντώνη, πες μου, πώς έγινε. Άντε πάλι, βρε το Ρίτα, σου είπε, δεν κάνει να του τη θυμίσουμε αυτή τη σκηνή. Του κάνει κακό. Καλά, μη μου πεις. Έλα, εντάξει, ήταν η κακιά η ώρα. Τα σκυλόψαρα θα μας τρώγανε. Δεν θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι, με το δάχτυλο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι κάνετε. Αυτός έχει δισκοπάθεια, αλλά τα έχει και λίγο χαμένα. Α, τον καημένο. Όχι, γαμώ το κι άλλη ένεση. Αν είσαι καλό παιδί. Πώς είσαι, Τώρα που σε είδα καλύτερα. Πού είναι αυτό το ρημάδι το θερμόμετρο. Τι κάνεις, πώς είσαι, Αντωνάκη μου, καλά. Πώς να είμαι, κυρία Ουρανία, μου να εδώ τα ίδια, καταλαβαίνετε. Η κυρία. Η κυρία είναι η αποκλειστική. Θα μείνετε όλη τη νύχτα, κυρία. Κυρία. Παγώνα, μάλιστα, ναι, θα μείνω όλη τη νύχτα. Ωραία, θα έχω και παρεούλα. Εγώ είμαι εδώ δίπλα, ξέρετε, έχω τον άντρα μου, τον Αριστίδη. Όχι, εγώ δεν το κουνάω, δεν είμαι αποκλειστική, όπως το λέει και η λέξη. Κάνετε πολλά χρόνια αυτό το επάγγελμα. Χρόνια και ζαμάνια. Θα έχουν δει τα μάτια σας. Σημεία και τέρατα, ναι. Φαντάζομαι. Άντε, πηγαίνετε τώρα, γιατί έχω να του βάλω την πάπια. Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε όμως. Ναι. Όχι, αφού ήρθες το πρωί. Ο παππούς κοιμάται. Άσε, του έχουν κάνει μια παυσίπονη ένεση και θα πάει τσερί μέχρι το πρωί, δε. Αναρωτιόμουν τι να σου έχει λείψει όλο αυτό τον καιρό που είσαι στο νοσοκομείο. Έλα, μωρέ, σιγά τον καιρό τώρα, ούτε μια εβδομάδα δεν είμαι. Όσο να είναι, κάτι δεν σου έχει λείψει. Όχι, ειλικρινά τώρα, σου μιλάς στο λόγο της στιγμή. Σε παρακαλώ πολύ, άναψε τα φώτα, Δωρίτα. Άσε το παραπάνω κάτω. Δωρίτα, τι κάνεις, Δωρίτα. Δωρίτα. Εγώ τι κάνω. Κοίταξε, σε παρακαλώ. Ήρθα να πάρω το βιβλίο μου. Μπορώ να σου μιλήσω μισό λεπτό. Τι θες? Δεν μ' άφησες να σου εξηγήσω. Στο νοσοκομείο. Κάποιος έρχεται. Έλα, πάρ' το, δεν θέλω, Α, δεν θέλω τέτοιο, όλοι θα την πεις. Έλα, έλα, δύο γουλιές είναι, δύναμή σου. Έλα, μην μου φέρεστε σαν να είμαι μωρό. Αφού είσαι. Νωρίτα, θα πάρω ανάποδες, έτσι. Καλά, εντάξει, δεν είσαι μωρό. Δεν μου λες, αυγουλάκι θα πας σήμερα. Τώρα τι καταλαβαίνεις. Καλά, μωρέ, σε πειράζω. Ψυχία σου. Έτσι, μπράβο, είναι στο καλό παιδί που είσαι άμα θέλεις. Τίποτα, ανοίγω στην πλάτη να ρευτεί. Έλα, για νερνητές. Αχ, ωραία, και έχω φέρει κάτι υπέροχες οικολογικές. Ωραιότατες, μέσα στο σκουλίκι. Α, με συγχωρείς, αλλά έτσι φαίνεται ότι είναι ανώθευτες. Δεν τις έχουν ραντήσει με φυτοφάρμακα. Από εδώ και πέρα όλο τέτοια προϊόντα θα τρώμε. Έρχονται μέρες πείνας. Αθλητική εφημερίδα, ό,τι πεις, Αντώνη μου. Ό,τι πεις. Αλλά πρώτα θέλω να σου πω. Αντώνη, θέλω το παιδί σου. Το παιδί μου. Που εγώ δεν έχω παιδί. Ναι, το ξέρω ότι δεν έχεις παιδί, αλλά θέλω να κάνουμε ένα μαζί. Έλα ρε Δωρίτα. Τι να θα που λες τώρα. Εμένα τι αστεία είναι αυτά. Όχι, δεν είναι αστεία. Το έχω σκεφτεί πολύ. Δωρίτα, κάτσε σε παρακαλώ. Αντώνη. Έλα. Δεν μου λες. Είσαι να κάνουμε μια προσπάθεια. Καλό ύπνο να έχουμε. Αλλά αυτή η πόρτα δεν είχε κλειδί. Αγαπητή μου Δωρίτα, το παιδάκι μας αναβάλλεται για απόψε. Γιατί, μωρέ? Γιατί δεν γουστάρω να το κάνω παρουσία κοινού. Αγάπη μου. Αγάπη μου. Πυρίγκου. Αμαλία Πισπυρίγκου. Θα φας καλά, Αντωνάκη.